Ρακόβιτσα, στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Γιουγκοπετρόλ, ενώ κάποιες επιθέσεις έγιναν και στο Κόσοβο, χωρίς να ξέρουμε ακόμα σε ποιες ακριβώς περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο CNN, είναι τουλάχιστον 4 οι πόλεις στις οποίες έχουν γίνει επιθέσεις, ωστόσο ακόμα δεν έχουμε κάποιον επίσημο πρώτο απολογισμό. Την ίδια ώρα έχουμε κάποιες πολύ περίεργες εξελίξεις. Και πώς θα μπορούσε να συνδεθεί ο πόλεμος, ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και η αδικοχαμένη Νταϊάννα, ένας κατάσκοπος ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα από τις Βρετανικές αρχές. Για ξαναπέστω, συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά. Πώς συνδέεται ο πόλεμος με την Νταϊάννα. Ο Μιλόσεβιτς και η αδικοχαμένη Νταϊάννα. Αυτός ο άνδρας που βλέπουμε στις εικόνες αυτές είναι πρώην κατάσκοπος της μυστικής υπηρεσίας M16. Ο άνδρας αυτός ισχυρίστηκε ότι οι μυστικές αυτές υπηρεσίες είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν τον Μιλόσεβιτς και πως ο Ανρί Πολ, ο οδηγός της μοιραίας Mercedes, στο δυστύχημα αυτό στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια περίπου, ήταν και αυτός μέλος της υπηρεσίας αυτής, της M16. Έτσι ισχυρίζεται τουλάχιστον αυτός ο άνδρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται διότι θεωρείται ύποπτος για την δημοσιοποίηση κάποιων ονομάτων μυστικών πρακτόρων μέσω του ίντερνετ. Ο άνδρας αυτός είπε ότι η συγκεκριμένη μυστική υπηρεσία σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Μιλόσεβιτς το 1992 και υπήρχαν 2 σενάρια. Είτε κάποιες να χρησιμοποιηθούν αντιπολιτευόμενες ομάδες για να σκοτώσουν τον Μιλόσεβιτς, είτε να χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος τρόπος έτσι ώστε να φανεί ως δυστύχημα ο θάνατος του Μιλόσεβιτς. Αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον τις έχουμε σύμφωνα με τα λεγόμενα αυτού του άνδρα, του Ρίτσαρντ Τόμλινσον. Τώρα έχουμε διπλωματικές εξελίξεις. Συναντάται σήμερα στη Βόνη η ομάδα των 7 πιο ανεπτυγμένων χωρών και της Ρωσίας μετά από τις χθεσινές εξελίξεις που έρχονταν από τη Γιουγκοσλαβία και την ανακοίνωση του Γιουγκοσλαβικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι είναι ανοιχτό σε κάποια ενδεχόμενη συμφωνία. Και τέλος, χθες απελευθερώθηκαν τελικά οι 2 Σέρβοι στρατιώτες. Μπορούμε να δούμε και τις εικόνες που κρατούνταν στην Αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία. Τους απελευθέρωσαν τελικά η Αμερικανική κυβέρνηση δέχτηκε να τους απελευθερώσει. Φυσικά αυτό έγινε αφότου είχαν αφαιθεί ελεύθεροι και οι τρεις. Αν έχουμε αυτές τις εικόνες, να τις δούμε παρακαλώ. Τις εικόνες με την απελευθέρωση των 2 Σέρβων στρατιωτών. Επίκαλονται πόσο διάστημα. Εδώ βλέπουμε, δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο είναι δεμένα τα μάτια του. Είναι ένας από τους 2 Σέρβους στρατιώτες. Θα του ξαναβάλουν τους επιδέσμους στα μάτια. Δεν δίνεται κάποια εξήγηση όμως για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Οι άνδρες αυτοί τελικά απελευθερώθηκαν. Προφανώς για να μην δει ο στρατιώτης που τον κρατούσαν. Πιθανότατα και ήταν η περιοχή ακριβής. Φυσικά δεν είχαμε τέτοιες εικόνες στην απελευθέρωση των 3 Αμερικανών στρατιωτών. Θα λέγαμε ότι έγινε μετά φανών και λαμπάδων η απελευθέρωσή τους. Ενώ ήταν πιο χαμηλή η τόνη χθες, όταν έγινε η απελευθέρωση των 2 Σέρβων στρατιωτών. Μεταφέρθηκαν στην Ουγγαρία και στη συνέχεια στα σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία. Και κατά πάσα πιθανότητα τώρα πρέπει να βρίσκονται στη χώρα τους. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες από το διεθνή χώρο. Ρένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και πάλι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 19 Μαΐου. Ο καιρός θα είναι καλός. Λίγες νεφώσεις, μέτριοι άνεμοι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι βομβαρδισμοί, για εσάς που άνοιξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας, συνεχίστηκαν και απόψε σε πολλές περιοχές, και στο Κόσοβο και στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι, μάλιστα, χτυπήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Γιουγκοπετρόλ στην περιοχή Τσουκάριτσα. Σήμερα, επίσης, να σας πούμε, στο διπλωματικό επίπεδο κρίνεται η τύχη της ελληνικής πρότασης για 48 ώρια κεχηρία, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Στην ελληνική επικαιρότητα, βασικό θέμα παραμένει η επίθεση στη γερμανική πρεσβευτική κατοικία, αλλά κυρίως τα λάθη και τα ίχνη που άφησαν πίσω τους τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Είναι το κασκέτο, είναι με τις τρίχες, είναι οι κοιλίδες αίματος και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν, αλλά και στον τόπο όπου έγινε η επίθεση. Αυτά τα στοιχεία τα ερευνά το εγκληματολογικό της αστυνομίας. Είχαμε ισχυρή έκρηξη στις 3:30 τα ξημερώματα σε βουλκανιζατέρα στην περιοχή του Βοτανικού, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας πιθανολογούν ότι χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός και δεν αποκλίνουν τα κίνητρα των δραστών να αφορούν προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη. Έκρηθμη ήταν η κατάσταση μέχρι πριν από λίγη ώρα στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Είδατε τους κατοίκους εκεί, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για θέλουν την απομάκρυνση τέλος πάντων
του αμαξοστασίου από την περιοχή τους, γιατί όπως λένε μολύνει και έχουν πολλά προβλήματα. Υπήρχαν μικροεπισόδια, κυρίως με τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Επιτέθηκαν μάλιστα κάποιοι οδηγοί εναντίον του συνεργείου του Sky. Τελικώς όλα έληξαν με την παρέμβαση των ψυχραιμωτέρων. Και την ώρα που οι Τούρκοι εξακολουθούν να προκαλούν στο Αιγαίο, οι κάτοικοι των αγροτικών μας νησιών εξακολουθούν να νιώθουν αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα και αγωνίζονται να παραμείνουν στον τόπο τους ουσιαστικά. Εδώ και λίγες ημέρες οι κάτοικοι στη Λίμνο βρίσκονται συνεχώς σε κινητοποιήσεις, καθώς η κατάσταση με τις συγκοινωνίες, είτε τις ακτοπλοϊκές είτε τις αεροπορικές, χειροτερεύει από χρόνο σε χρόνο. 80 χρόνια σήμερα μετά τον ξεϊζωμό και την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, οι μνήμες ευτυχώς δεν σβήνουν. Ένας από τους ανθρώπους που ένιωσε στο πετσί του την βαρβαρότητα, η γιαγιά, η Μαρία Κοροσίδου, περιγράφει στην κάμερα της πρώτης ενημέρωσης όλα αυτά τα βάσανα που πέρασε. Σκότωσε την γάτα ολόκληρο πάλι κανένα. Άντε βρε, λέγω, η γάτα, λέω, τρώει, εγώ να το φάω, λέω. Πίστολε τα κάνουν να το φάω, λέει. Με εκείνο την άλλη μέρα βγήκε η ψυχή του. 18 χρόνο παλικάρι. Την πίνανε. Ασυτεία. Ο μεγάλος ο Στάτος το σκοτώσανε. Αυτά τα θυμάμαι και ψυχώνει την καρδιά. Είναι οι αναμνήσεις που ξαναζωντανεύουν. Αναμνήσεις μιας ζωής γεμάτη διωγμούς, δοκιμασίες και ατελείωτα βαρσανιστήρια. Σε βάρος ενός λαού που ποτέ δεν έκανε κακό σε κανέναν. Παρ' όλα αυτά οι Τούρκοι δεν δίστασαν να τους ξεριζώσουν από την ίδια τους την πατρίδα και να βγάλουν όλο τους τον κανιβαλισμό επάνω τους. Τι τρέχει και χτυπάει η καμπάνα. Τρέχει και λέει ο Τελάλη λέγανε τον, πώς τον λένε αυτόν που φωνάζει. Όσοι έχουν κορίτσια λέει, ελεύθερα να σηκωθούν να φύγουν λέει. Ήρθανε από τη Ρωσία στα μέρη Τούρκοι, λέει. Η κυρία Κοροσίδου που μόλις ακούσατε έζησε το διωγμό από την πατρίδα της και παρόλες τις καρκουχίες κατάφερε να επιζήσει. Τώρα πια από την ηλικία των 88 χρονών, ευτυχισμένη ανάμεσα στα εγγόνια και στα δυσέγγονά της, θυμάται σαν να ήταν χθες όλες εκείνες τις πικρές σκηνές του ξεριζωμού. Ακόμα και τα πρόσωπα των Τούρκων στρατιωτών που με μανία έδιωχναν αυτήν και την οικογένειά της μαζί με χιλιάδες άλλους ποντίους από τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Από το χώμα που έχουν θάψει τους νεκρούς τους. Χαλασμός κύριε, κρέμισαν τα σπίτια, τα ζώα όλα τα πήραν, τα σφάξανε, βρώμα γαλύφτου δρόμους πεταμένα. Τα μελίσια, πως 10 φωτιά και... Τα κιάγανε. Επόμενος σταθμός τους, η Κωνσταντινούπολη, αλλά και εκεί δεν κατάφεραν να ριζώσουν. 2,5 χρόνια κάτω στην Κωνσταντινούπολη. Καλά ήμασταν εκεί, ωραία. Θα με βάλει ο πατέρα μου στο σχολείο να μάθει να το λάθει να... Μια μέρα, ένα ωραίο πρωί, τάγκου, τούγκου, τάγκου, τούγκου, η καμπάνα, ελληνική καμπάνα. Αμάν, τι είναι αυτό πάλι, διάγριζόσαμε εμείς. Εφώναξε ο καντιλανάτης και Έλληνες ήταν. Εφώναξε ο καντιλανάτης, όσοι ήρθαν από την Ανατολή, λέει, πρόσφυγοι, λέει, θα φύγουν, θα πάνε στην Ελλάδα, την πατρίδα τους. Επόμενος και τελευταίος σταθμός τους, η Ελλάδα. Φωνάξανε ότι όλοι θα φύγουν, θα πάνε στην Ελλάδα. Εμείς τα μωρά λέγαμε, Ελλάδα τι είναι, η Ελλάδα. Δεν ήξεραν. Ευτυχώς στη χώρα μας μπόρεσαν να εγκατασταθούν και να ξαναφτιάξουν από την αρχή τη ζωή τους. Σε αυτή τους την προσπάθεια βρήκαν έναν ένθερμο υποστηρικτή, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος μας έκανε πολλά καλά. Ήθελε να μας πάρει στην Αμερική, να μας πάει εκεί πέρα και να μας αποκαταστήσει. Μετά ο άλλος ποιος ήταν. Ένας μεγάλος ακόμα, δεν ξέρω. Τελικά ήρθατε εδώ. Λέει, όχι, λέει. Εγώ λέει, έφερα τους Έλληνες, εγώ θα μεγαλώσω την Ελλάδα. Ελλάδα είναι μικρό μέρος, λέει. Και πράγματι, μικρό ήταν, δεν ήταν τίποτα εδώ για Αθήνα. Εδώ και 76 ολόκληρα χρόνια, η κυρία Κοροσίδου μένει στο σπίτι που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Ένα σπίτι προσφυγικό που της παραχώρησε τότε η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πώς ήταν όμως η στάση των Ελλήνων απέναντι στους πρόσφυγες? Τουρκάλι, τουρκάλι φωνάζαν. Στο νερό να πιένανε γυναίκες, φύγετε πάλι ο Τουρκαλάδες. Χόρτα να πιένανε γυναίκες να μαζεύανε ραδίκια που είχε πολλά στα χωράφια, δεν τους αφήναν. Αρπάζαν τα καλάθια, τα πετάγαν. Πήγαν γυναίκες με τα κλάματα, πήγαν στο Υπουργείο, πήγαν, δεν ξέρω. Και λέει, δεν μου λέτε, λέει, εσείς εδώ μας φέρατε, λέει, για προφύλαξη, λέει, ή εντοπιαν θυμέλη να μας φωνάζουν Τουρκαλάδες και να μας βρίσουν και να μας πετάνε πέτρες. Γιατί πάμε να μαζέψουμε δύο χόρτα.
Και μετά χτύπησε η καμπάνα και λέει όλοι οι εντόπιοι Έλληνες θα μαζευτούν κοντά στην εκκλησία. Και από εκεί τους είπαν, όποιος πειράξει έναν Έλληνα λεπρόσια που ήρθαν από την Τουρκία, λέει, θα τιμωρηθεί αυστηρά, λέει, και θα κατασκεύσουμε το σπίτι τους, λέει, και θα βάλουμε τους πρόσφυγες, λέει. Και εκεί το κόψανε. Ποια ήταν όμως και η συμπεριφορά του συνοικούν των Τούρκων? Μας κρύβανε, μας φέρανε ψωμί, φαΐ, κάτι να φάμε. Καλή ήταν η πέρα. Αφού όταν φύγαμε, κλαίγανε. Το ελληνικό κοινοβούλιο όρισε τη 19η Μαΐου, η μέρα που ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε αποβιβαστεί σε Σαψούντα για να ολοκληρώσει τη γενοκτονία, ως ημέρα μνήμης για να θυμούνται όλη την καταστροφή των Ελλήνων στην Ανατολή. Μέχρι το 1988, κοινωνία και πολιτεία στην Ελλάδα αγνοούσαν ουσιαστικά με τη στάση τους την ύπαρξη ενός εκατομμυρίου Ελλήνων που για χρόνια δοκιμάζονταν. Έτσι με δουλειά και μόχθο, εκείνοι που έφτασαν κατατρεγμένοι, άνδρες χλωμοί, γυναίκες τρομαγμένοι, χιλιάδες ορφανά χωρίς κανένα στίγμα στον κόσμο, ξαναστήθηκαν στα πόδια τους και άρχισε έτσι να ανθίζει και πάλι μια καινούργια εποχή. Ποτέ όμως δεν ξέχασαν τα ήθη και έφημά τους. Χάρη σε αυτά, κατάφεραν μέχρι τώρα να μείνουν ενωμένοι. Θα δούμε στην συνέχεια μερικά ακόμα θέματα που ετοιμάσαμε εδώ από την πρώτη ενημέρωση. Να συνδεθούμε τώρα πάλι με τον Βοδανικό και την Κατερίνα Θανασιάδη. Καλημέρα Κατερίνα και πάλι. Ρέμισε από ό,τι αντιλαμβάνουμε η κατάσταση εκεί. Η Κατερίνα μας ακούει? Μάλλον δεν μας ακούει η Κατερίνα. Να συνδεθούμε σε λίγα λεπτά και πάλι. Η δύναμη της θέλησης σε όλο της το μεγαλείο. Μέσα σε 2 χρόνια συγκροτήθηκε η ομάδα ποδοσφαίρου που θα δείτε, η οποία αποτελείται από τυφλούς ποδοσφαιριστές και κατάφεραν ήδη τα παιδιά αυτά να φτάσουν στην κορυφή και να διεκδικούν διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι εικόνες που παρακολουθείτε είναι από την προπόνηση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Μια προπόνηση που γίνεται συχνά και συστηματικά, αφού η συγκεκριμένη ομάδα πρόκειται σύντομα να αναμετρηθεί με άλλες στα διεθνή γήπεδα. Κι αν εσείς από την πρώτη ματιά δεν έχετε βρει τίποτα το διαφορετικό σε αυτόν τον αγώνα, εμείς σας λέμε ότι οι παίκτες της συγκεκριμένης ομάδας είναι τυφλοί. Χάρη στη δύναμη της θέλησης όμως ξεπέρασαν το πρόβλημα της όρασης και όπως βλέπετε ανταποκρίνονται και μάλιστα με το παραπάνω στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αθλήματος. Ο Δημήτρης Στεφανίδης είναι ο προπονητής της τρομερής εντεκάδας. Είναι ο άνθρωπος που έμαθε σε αυτά τα παιδιά να απολαμβάνουν τη ζωή μέσα από το ποδόσφαιρο. Η μεγάλη του αγάπη για αυτούς τους νέους ανθρώπους τον έκανε να αφιερώνει καθημερινά ώρες ολόκληρες μέσα σε αυτό το μικρό γήπεδο. Δίπλα στους καινούριους του φίλους, που όπως λέει περήφανος τώρα πια, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους άλλους ποδοσφαιριστές. Δεν περίμενα ότι οι τυφλοί παίζουν ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια όμως, όταν συνεννοηθήκαμε και είδα τα παιδιά και είπα ότι ναι, θα ξεκινήσουμε, διεπίστωσα ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι να έρχονται εδώ μόνο για χόμπι και για την πλάκα τους, για να εκτονώνονται, ας το πούμε, μία ώρα όπως ερχόντουσαν τότε, αλλά εάν τους δουλέψουμε λίγο παραπάνω, εάν τους δώσουμε λίγη σημασία παραπάνω και αν τους ανεβάσουμε και την ψυχολογία τους, εγώ πίστεψα και πιστεύω ότι πετύχαμε, ότι θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Η μικρή ομάδα άνοιξε τα φτερά της πριν από 2 χρόνια, όταν η Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από νόμο επέτρεψε την ίδρυση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Τυφλών, που γρήγορα κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή. Και όλα αυτά χάρη στο πάθος του προπονητή και την υπέρτατη προσπάθεια των παιχτών, που αν και τυφλοί κατάφεραν να δουν τη ζωή μέσα από αυτό το ομαδικό άθλημα. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Η μπάλα μου αρέσει. Από μικρό παιδάκι έπαιζα και θα συνεχίσω όσο μπορώ να παίζω. Στους κανονικούς παίχτες κοιτάνε την μπάλα, σηκώνουν το κεφάλι να δούνε πού είναι ο συμπαίκτης για να του δώσουν μπάλα. Απλά εμείς ακούμε την μπάλα και μας φωνάζει και ο συμπαίκτης μας. Ακούμε και ο συμπαίκτης μας. Τώρα πια οι υποχρεώσεις του σωματείου μεγάλωσαν, αφού σε λίγο καιρό η ομάδα θα ξεχυθεί στα διεθνή γήπεδα. Μόνο που στη φάση αυτή της λαμπρής πορείας της, για άλλη μια φορά η πολιτεία φαίνεται πως είναι απούσα. Αυτό είναι και το μεγάλο παράπονο των θαραλέων αυτών παιδιών που έχουν στηρίξει τώρα πια τα όνειρά τους στην κατάκτηση μιας διεθνούς διάκρισης. Ζητώ λοιπόν από την πολιτεία να έρθει να δει πώς παίζουν, με τι πάθος προσπαθούν να υψώσουν την ελληνική σημαία στο εξωτερικό όταν πάμε και μπορούμε να τους το αποδείξουμε και με φωτογραφικό υλικό και με κασέτες, αλλά και αν έρθουν να μας δουν όποτε πάμε στο εξωτερικό, το τι πάθος έχουν τα παιδιά να σηκώσουν την ελληνική σημαία και να μην προβληματίζεται η πολιτεία για το 1,5 και 2 εκατομμύρια που θα δώσει για να καλύψει τα έξοδα αυτής της ομάδας. Γίνονται τουρνά στον κόσμο τα οποία δεν έχουμε τα χρήματα να πάμε. Έγινε το 97 το Πανευρωπαϊκό που μας έβαλε η Παγκόσμια Ομοσπονδία τα χρήματα για να πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος ούτε για να κάνουμε κάποιο τουρνά.
με κάποιες εθνικές ή συλλογικές ομάδες. Ο Δημήτρης Εφανίδης και οι παίκτες του φαίνονται πολύ περήφανοι για όλα αυτά που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μέχρι τώρα. Σε αυτά τα δύο χρόνια που η μικρή ομάδα των Τυφλών ανέβαινε σκαλί-σκαλί προς την επιτυχία. Τώρα πια όμως, εκτός από το ποδόσφαιρο, τους ενώνει και μια δυνατή φιλία. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να έχουμε σύνδεση και ήχο τώρα από το Βοτανικό, από το αμαξοστάσιο εκεί όπου είχαμε μικροεπισόδια και ένταση με τη συγκέντρωση Καταρίνα των κατοίκων που ζητούν να φύγει το αμαξοστάσιο από την περιοχή τους. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήρεμα. Τα αυτοκίνητα έχουν ξεκινήσει όπως είδατε και εσείς στις προηγούμενες συνδέσεις από τις 7.30 και βγαίνουν από το αμαξοστάσιο. Έχουν σχεδόν βγει όλα, πάνε λοιπόν προς τον προορισμό τους. Θα κάνουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Βέβαια με καθυστέρηση 3,5 ώρων θα μπορούσαμε να πούμε, αφού οι κάτοικοι ήρθαν και συγκεντρώθηκαν εδώ έξω από το αμαξοστάσιο του Βοτανικού από τις 4 το πρωί και κάνουν μια συμβολική κατάληψη. Όπως μας είπαν βέβαια, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Αύριο δεν θα κλείσουν εδώ το αμαξοστάσιο, αλλά αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έρθουν, αλλά να κάνουν 24 ώρες, όπως μας είπαν, κατάληψη και όχι 3 ώρες συμβολικά. Δίπλα μου όμως, Θανάση, έχω τον κύριο Χρήστο Πετρόπουλο, είναι ο αντιπρόεδρος. Τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο, είναι εδώ ο αντιπρόεδρος του σωματείου. Ήταν παρόν την ώρα που έγιναν τα επεισόδια, όταν επιτέθηκαν εναντίον των δημοσιογράφων και βέβαια θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Εσείς είδατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο. Καλημέρα, τι κάνετε? Ωραία, εσείς. Ήθελα να σας πληροφορήσω γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση όσον αφορά το γεγονός που έγινε. Ναι. Καταρχήν θέλω να μιλήσω για τους κατοίκους. Εμείς συμπαρεστεκόμεθα σε αυτό το πρόβλημα και είμαστε από το πρωί 4 ώρα εδώ. Δεν έγινε κανένα επεισόδιο, κανένα τίποτα με τους κατοίκους. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα εκεί. Έχουμε όμως πρόβλημα γιατί βγήκαν 30 αυτοκίνητα έξω, τα οποία δουλεύουν μόνα τους έξω και ο κόσμος δεν γνωρίζει τη Δυτική Αττική. Εμείς εξυπηρετούμε 1.000.000 κόσμο της Δυτικής Αθήνας. Δήρανε 2 συναδέλφους μας, ένα στη Χρυσούπολη και ένα στην Πετρούπολη. Εδώ έχω την εντύπωση ότι βλέπουμε στις εικόνες εσάς που διαβιβάζετε. Θα σας πω και γι' αυτό. Ναι. Σας λέω όμως το φαινόμενο γιατί ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε? Θα σας πω. Έγινε το επεισόδιο αυτό. Μας πήραν τηλέφωνο συνάδελφοι εκεί και είναι εδώ απ' έξω ο καμεραμάν του Αντένα, νομίζω. Δεν ξέρω από ποιο κανάλι πάντων, είναι. Τραβάει ένα συνάδελφο ο οποίος προσπαθούσε να βγει με το αυτοκίνητο έξω. Εμείς τον ηρεμήσαμε, ένας οδηγός. Πού είναι το κακό, κύριε Πετρόπουλε? Όχι, δεν είναι κακό και συμφωνούμε. Εμείς, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του. Ναι. Και εμείς γνωρίζουμε ότι το Sky, το κανάλι του Sky ειδικά και εσείς προσωπικά έχετε βοηθήσει πολύ τον αγώνα μας και το τιμάμε αυτό. Ναι. Και δεν έχουμε τίποτα με τους δημοσιογράφους. Ένα τυχές γεγονός όμως δεν μπορεί να είναι μονόπαντο και να χρεώνει όλο το συνδικάτο. Όχι, προς Θεού. Θα σας πω, ο καμέραμαν διαπληκτήσει με ένα συνάδελφο γιατί του είπε να μην τραβάει το συνάδελφο που προσπαθούσε να κάνει βία. Εκείνος γιατί αυτό δηλαδή την ώρα ο συνάδελφός προσπαθούσε με τη βία να βγει έξω από το μακροστάσιο. Προσπαθούσε να βγει έξω και εμείς τον εμποδίσαμε φυσικά και σταματήσαμε. Και πήγε να πάρει το γεγονός. Ο συνάδελφος χωρίς να έχει κανένα λόγο να κάνει στον καμεραμάν και γι' αυτό ζητάμε συγγνώμη εκ μέρους του και το ξέρετε, το είπαμε και εκείνη την ώρα. Ναι. Δημιουργήθηκε επεισόδιο, τον έσπρωξε. Πέφτουνε 2 πτήσεις απάνω και πήγαμε στο κοινό και έγινε ένα επεισόδιο χωρίς αιτία. Πράγματι φάγαμε. Και εγώ έφαγα ξύλο. Ναι, αλλά εγώ εκείνη την ώρα, επειδή ήμουν μπροστά, κύριε Πετρόπουλε, είδα τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Γεργαντά, να τρώει ξύλο με την κάμερα πάνω 12 κιλά στον νόμο. Λυπούμεθα γι' αυτό και σας το είπα. Και προσωπικά εγώ έκανα το πάνω για να μην δίνουν κανέναν. Ας μην δώσουμε εγώ, η μόνη μου ιδέα είναι ότι όταν υπάρχει μια διαμαρτυρία η οποία φαίνεται, φαντάζει λογική των κατοίκων εκεί, φανταζόμουν ότι θα είστε στο πλάι τους κι εσείς. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι, πρέπει να φύγει συμπαραστεκόμεθα. Εμείς λυπούμεθα για το γεγονός που έγινε στο δημοσιογράφο, γιατί τους θέλουμε συμπαραστάτες και τους έχουμε. Καλώς. Και έγινε ένα γεγονός και πρέπει να σταματήσει εδώ, το οποίο δεν το καλύπτουμε και το καταγγείλαμε. Προσωπικά έκανα ό,τι ήταν δυνατό για να μην γίνει. Όμως αυτά τα πράγματα εγώ τις έφαγα περισσότερο και λυπάμαι γιατί τις έφαγε και ο ίδιος. Και το λέω, τις έφαγε ο άνθρωπος χωρίς να φταίει. Αυτό. Ζητάω συγγνώμη εκ μέρους συνδικάτου. Νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Κολλάς. Ναι. Ευχαριστώ σύμφωνα. Πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Καταρίνα και εσένα. Καλημέρα. Για τις συνεχείς συνδέσεις. Να συνεχίσουμε με ένα ακόμα από τα θέματα που ετοιμάσαμε. Η αστυνομική σε ρόλο ηθοποιού. Μιλάμε για 4 δοκίμους υπαστυνόμους που για λίγο άφησαν τα θρανία της σχολής των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, θέλοντας να επιδείξουν το ταλέντο τους στη σκηνή. Η παράστασή τους δόθηκε στο θέατρο Όραμα του Κώστα Πρέκα, ο οποίος μάλιστα με ιδιαίτερη θέρμη, με ιδιαίτερη χαρά, παραχώρησε αυτόν τον χώρο του θεάτρου, μιας και όπως λέει, στηρίζει και ο ίδιος τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Φαίνεται πως οι σκηνές αυτές κούρασαν τα όργανα της τάξης και είπαν να βάλουν επιτέλους τάξη και στην ψυχική τους γαλήνη.
Τι καλύτερο λοιπόν από μια θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους αστυνομικούς. Έξω στην αντιλιά τους χαμπώνει τα μάτια. Μου φάνηκες πιο μικροφτιαγμένος, πιο λεπτός. Και έτσι μου έρθανε σε φωνάξω Πιέρ. Τέσσερις δόκιμοι παστινόμοι με τη στήριξη της σχολής τους σκέφτηκαν ότι ήρθε επιτέλους ο καιρός το σώμα της ελληνικής αστυνομίας να δείξει ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα ξέραμε. Σίγουρα ήταν δύσκολο, δεν υπήρχε πίεση του χρόνου. Απλά το αποφασίσαμε μόνοι μας, το βάλαμε σκοπό και τα καταφέραμε, πιστεύω. Αυτό το δούμε στη σκηνή. Σαν αστυνομικός, επειδή είμαστε μέσα σε μια κλειστή κοινωνία ακόμα αυτή της σχολής, υπάρχει κάποιο άγχος από την άποψη το πώς θα σε δουν οι συμμαθητές σου και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω πως ανεβαίνουμε ένα σκαλί πάνω από τους άλλους και εφόσον τα καταφέρουμε σήμερα, θα μπορούμε να νιώθουμε πολύ όμορφα για αυτό που κάναμε, για αυτό που καταφέραμε. Θέλουμε με την παράσταση αυτή, με την εκδήλωση γενικότερα αυτή, θέλουμε να δείξουμε το άλλο πρόσωπο της αστυνομίας. Δεν είναι η αστυνομία αυτή που συνήθως προβάλλεται και φαίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι το άλλο πρόσωπο, ότι οι αστυνομικοί γενικά μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα. Ήταν η πρώτη φορά που σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας τόλμησαν να δημιουργήσουν μια μικρή θεατρική ομάδα. Μάλιστα, οι ίδιοι επέλεξαν να ανεβάσουν και ένα δύσκολο έργο, το οργανέτο του Γκέωργ Κάιζερ. Και από ό,τι φαίνεται, τα όργανα της τάξεως κατάφεραν να ερμηνεύσουν τους ρόλους των ηρώων με μοναδικό τρόπο. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τις καλλιτεχνικές ανησυχίες που χαρακτηρίζουν και τη δικιά μας ομάδα, πιστεύω πως οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η ομάδα, ακόμα και αν είναι μια ομάδα φυλακισμένων, θα μπορέσει να αναπτύξει τον πολιτισμό. Δεν έχει σημασία που είμαστε στην αστυνομία. Στο πλευρό των δοκίμων, σε όλες τις δύσκολες ώρες της προετοιμασίας, ο γνωστός ηθοποιός Κώστας Πρέκας, που με μεγάλη του χαρά μάλιστα παραχώρησε και το θέατρό του, πραγματοποιώντας παράλληλα, όπως λέει, και το όνειρο της ζωής του. Έχετε βάλει και κάποιο στόχο για να μεγαλώσετε τους ορίζοντές σας σε κάποιες άλλες παραγωγικές σχολές τα επόμενα χρόνια? Νομίζω ναι. Η ερώτηση έχει ακριβώς σχέση με το όνειρο που είχα από μικρός. Να περάσει το θέατρο μέσα σε αυτές τις παραγωγικές σχολές. Η αστυνομία νομίζω ότι είναι η κορυφαία μου στιγμή, γιατί οι άλλες, οι παραγωγικές σχολές, ήδη συμμετέχουν στις ενέργειές μας και τις προσπάθειές μας θεατρικές. Οι νεαροί δόκιμοι παστινόμοι φρόντισαν με την παράσταση αυτή να στείλουν και ένα μήνυμα στους απλούς πολίτες, σε αυτούς δηλαδή που σε λίγο καιρό θα έχουν την πρώτη επαφή μαζί τους. Με όλο αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι η αστυνομία δεν είναι ό,τι εμφανίζεται, ας πούμε, στις μέρες μας, πέρα από τον ρόλο που έχει σαν σώμα, αλλά πέρα από αυτό έχει και κάποιο κοινωνικό ρόλο. Και αυτό ακριβώς το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτό το έργο. Και από το θέατρο στη ζωή, που έχει πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα για τους ακρίτες μας, με τον έπαρχο της Λίμνου, τον Βαγγέλη Γερμαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιό μας στην Οδό Πειραιώς, θα συζητήσουμε τώρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακριτικό νησί με τα δρομολόγια, κύριε Γερμαδούρο. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Και πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά μας δίνεται η δυνατότητα να εκθέσουμε το πρόβλημά μας σε μια μερίδα του κόσμου πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είναι το νησί μας, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι υποχρέωσή μας. Η Λίμνος παραμένει αποκλεισμένη αυτές τις μέρες από τους κατοίκους της. Θα έλεγα ότι και η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Και ο Άγιος Ευστράτιος. Είχαμε μια 48-ωρη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία τελικά σταμάτησε χθες. Και σήμερα ερχόμενοι εδώ μαζί με κάποιους συναδέλφους της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και τους φορείς της Λίμνου, να μπορέσουμε μήπως και τα υπουργεία που θα επισκεφθούμε δώσουν κάποια λύση στα προβλήματά μας. Τα οποία είναι? Οι συγκοινωνίες. Τι άλλο? Ένα νησί αποκλεισμένο, ή μάλλον τα δυο μας νησιά αποκλεισμένα από τις συγκοινωνίες, με λιγότερες από πέρυσι. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι κάθε πέρυσι να πάμε και καλύτερα. Μπροστά, πάμε πίσω, κύριε Γερμαδούρο. Αυτό ακριβώς. Και να σας πω ότι δεν ζητάμε ακριβώς τα ίδια με τα περισσινά δρομολόγια, και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά, ζητάμε κάτι της λιγότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία δεν συζητάμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια ανάπτυξη που χρειάζεται και είναι απαραίτητο για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, αλλά μια συντήρηση απλώς. Μάλιστα. Πόσα δρομολόγια έχει είτε η ακτοπλοεία είτε η αεροπορία την εβδομάδα?
Να σας πω το εξής, ότι όσον αφορά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, υπάρχουν οι προσεγγίσεις από την Ραφίνα, από τη Μυτιλίνη, την Καβάλα, Θεσσαλονίκη και τώρα την Αλεξανδρούπολη. Αυτό που ουσιαστικά είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της προσέγγισης των πλοίων από την Ραφίνα ή από τον Πειραιά. Μάλιστα. Και έχουμε ουσιαστικά δύο δρομολόγια μέχρι τώρα απευθείας, Ραφίνα Αϊστράτης Λίμνος Καβάλα και επιστροφή, και το τρίτο είναι Ραφίνα Σίγρη Μυτιλίνης Αϊστράτης Λίμνος και Καβάλα, που σημαίνει για μας 11 με 14 ώρες ταξίδι στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια διαδικασία και κατάσταση δεν ξεπερνιέται εύκολα. Και να σας πω και το εξής, ότι το κόστος μεταφοράς μας τις περισσότερες φορές ξεπερνάει το κόστος που έχουμε για να υπάρξει ένα ταξίδι με το αεροπλάνο. Για φαντάσου. Πόσοι είναι οι κάτοικοι της Λίμνου? 17.000 και με τον Αϊστράτη 17.500 μπορούμε να πούμε περίπου. Μάλιστα. Ελπίζουμε με τις συναντήσεις που έχετε να, και με τη δημοσιοποίηση του προβλήματος να έχετε. Θα πρέπει πραγματικά να πούμε το εξής, ότι δεν είναι μόνο θέμα συγκοινωνιών. Θέλουμε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όχι μόνο η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτης, μια σειρά των νησιών όλου του Βορείου Αιγαίου να έχουν την ανάπτυξη. Είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι δρούμε ως αντικρουστήρες. Όπως το αν λέτε. Μπορούμε να πούμε μια τέτοιου είδους έκφραση, και πραγματικά πολλές φορές είναι έτσι, όσον αφορά τα προβλήματα που υπάρχουν στο Αιγαίο με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Μα για σκεφτείτε, να απεργούμε για να έχουμε την δυνατότητα να ερχόμαστε στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δυστυχώς τα χρηματοοικονομικά καμιά φορά μπαίνουν στη μέση και λέμε ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Αυτές οι εταιρείες είναι ιδιωτικές και η Ολυμπιακή Αεροπλοεία. Έχουν ευθύνη και οι εφοπλιστές όμως. Βεβαίως έχουν. Ευθύνη έτσι, έχουν πολύ. Μόνο στο κράτος. Γιατί και οι εφοπλιστές παίρνουν τα δάνεια από τις τσέπες του ελληνικού λαού έτσι. Και η Ολυμπιακή Αεροπλοεία, όπως και η Ολυμπιακή Αεροπορία, από τις τσέπες του ελληνικού λαού, πρόσφατα 500 δις, έτσι. Άρα λοιπόν εμείς λέμε, είμαστε λίγοι, είμαστε στα νησιά αυτά και κάποιες στιγμές θυμόμαστε ότι, οι περισσότεροι βέβαια, ότι φυλάτουμε θερμοπύλες. Πώς θα τις φυλάξουμε αυτές τις θερμοπύλες όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτά τα νησιά? Σας είπα ότι νησιά σαν τη Λίμνο, σαν τον Αϊστράτη και όλα τα νησιά τα υπόλοιπα του Βορείου Αιγαίου είναι νησιά τα οποία έχουν την δυνατότητα να κρατήσουν τον κόσμο τους. Έχουμε νησιά πλούσια, έφορα, νησιά με πολύ μεγάλη ιστορία και παράδοση, αρχαιολογικούς χώρους καταπληκτικούς. Έχουμε αποκτήσει πρόσφατα τον συνεδριακό τουρισμό. Όλα αυτά, όλη αυτή η ανάπτυξη που έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια φυσικά της πολιτείας, έτσι, να μην κρυβόμαστε, δεν πρέπει να σταματήσει. Και δεν αρκεί. Διαφορετικά μένουμε σε αυτά που είχαμε. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όλα να πάνε κατευχήν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο εμπειρότατος αστυνομικός συντάκτης, ο αστυνομικός ρεπόρτερ, ο Πάνος Σόμπολος, για να δούμε τι συμβαίνει με την 17 Νοεμβρίου.